Όσο μεγάλη είναι η αρετή της υπακοής στον νόμο του Θεού, τόσο μεγάλο κακό είναι η παρακοή. Αυτά μας θυμίζει η Εκκλησία μας την Κυριακή της Τυρινής, προβάλλοντάς μας τους δύο πρώτους που παρήκουσαν τον νόμο του Θεού, τους πρωτοπλάστους Αδάμ και Έβα. Στο άνοιγμα της πύλης των αγώνων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η ανάμνηση της εξορίας του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα μετανοίας. Επειδή λοιπόν το ανθρώπινο γένος τόσα κακά έπαθε από την παρακοή των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας, οι θειότατοι πατέρες όρισαν την νηστεία, ώστε αυτό που αστόχησαν να κάνουν εκείνοι να το πετύχουμε εμείς δια της νηστείας. Η παράβαση του Αδάμ ήταν η αθέτηση της εντολής της νηστείας. Του είχε πει ο Θεός, «Από όλους τους καρπούς του παραδείσου μπορείτε να φάτε, εκτός από τους καρπούς του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού». Τους εξαπάτησε όμως ο σατανάς, πρώτα την Εύα και η Εύα έπειτα έδωσε στον Αδάμ να φάγει, διότι του είπε ο σατανάς ότι εάν φάτε από τον καρπό αυτό, θα γίνετε σαν τον Θεό όμοιοι του και ο Θεός δεν το θέλει αυτό, του είπε ο σατανάς. Και ενώ τα είχαν όλα οι πρωτόπλαστοι και ζούσαν πραγματικά μέσα στην αγάπη του Θεού, εξαπατήθηκαν από τον σατανά, έδειξαν δηλαδή πλεονεξία, δεν τους έφταναν τα όσα τους είχε δώσει ο Θεός ήθελαν και το κάτι παραπάνω. Αυτό πολλές φορές αγαπητοί μου αδελφοί το κάνουμε και εμείς. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, αλλά εμείς επιμένουμε με το εγωιστικό μας θέλημα και θέλουμε και το κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί όσα μας έχει δώσει ο Θεός είναι όσα χρειάζεται η ψυχή μας να μην ζητάμε περαιτέρω πράγματα, διότι μπορεί αυτά τα οποία εμείς ζητάμε από το Θεό να είναι καταστροφικά για την ψυχή μας και γι' αυτό ο Θεός να μην μας τα δίνει. Εξορίστηκαν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, διότι αθέτησαν την εντολή της νηστείας. Γι' αυτό και οι πατέρες όρισαν την Κυριακή της Τυρινής, μία ημέρα πριν την είσοδό μας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων, για να μας τονίσουν πόσο μεγάλη αρετή είναι η νηστεία. Ο Αδάμ εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο και κάθισε απέναντι και έβλεπε τον άγγελο όπου με την πύρινη ρομφέα φρουρούσε την είσοδο του Παραδείσου και έλεγε «Αλίμονο, τι έπαθα ο ταλέπορος εγώ, μία εντολή παρέβην και έχασα όλα τα αγαθά του δεσπότου και την Θεία Παρουσία. Θρηνεί ο Αδάμ και τα δάκρυα αυτά του πρωτοπλάστου τα θυμίζει σε εμάς η Εκκλησία μας για να γίνουν αιτία σωτηρίας σε εμάς και να μας παρακινήσουν στο να και να λάβουμε όλα αυτά τα ουράνια αγαθά. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με και χαρά δόθηκαν σε αυτόν τον αγώνα της νηστείας και της στέρησης κάθε επίγειας απόλαυσης. Η νηστεία μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να γίνεται τυπολατρικά, επειδή πρέπει δια της βίας να το κάνουμε. Ο Θεός δια της βίας δεν θέλει να κάνουμε τίποτα. Η νηστεία είναι αρετή και αρετή που γίνεται με την βία δεν είναι αρετή. Η νηστεία είναι ένας θεοσύστατος θεσμός, όπως φαίνεται από την εξορία των πρωτοπλάστων, και είναι αναγκαίος για την σωτηρία μας.